Και σήμερα φιλοξενούμε στη συχνότητα τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Κρήτης και επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Η Κρήτη μας αλλιώς», τον κύριο Σπύρο Δανέλη. Καλημέρα κύριε Δανέλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ εσάς και το σταθμό για τη φιλοξενία. Κύριε Δανέλη, γιατί η Κρήτη μας αλλιώς, κατά το πάρτο αλλιώς? Κοιτάξτε, γιατί η Κρήτη μας, την οποία πονάμε και είμαστε ευαίσθητοι για αυτήν όλοι φαντάζομαι, στον ίδιο βαθμό, κανείς λιγότερο από οποιονδήποτε άλλο, έχει πολλά πράγματα που μας πληγώνουν, έχει πολλά χαρακτηριστικά, έχει βαρύδια που μας πληγώνουν και μας ενοχλούν και επίσης μας εμποδίζουν να πάμε παρακάτω ή να αντιληφθούμε έτσι, τα αιτήματα των καινούριων δεδομένων, τους νέους καιρούς. Και για αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε ή να συμβάλλουμε στην αλλαγή τους, γι' αυτό μιλάμε για την αλλιώς Κρήτη. Είναι πολλά αυτά και σε πολλά επίπεδα. Αν σας ζητούσε κάποιος να οριοθετήσετε αυτό το αλλιώς, τι Κρήτη θα θέλατε δηλαδή ως παράταξη? Η οριθέτηση του αλλιώς. Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να νιώσουμε ότι είμαστε σε μια ενιαία περιφέρεια. Ότι δεν είμαστε η συνέχεια των τεσσάρων νομών, που ο καθένας και απάνω του με την κατανομή κάποιων πόρων να δει, να κάνει τα του οίκου του, να φροντίσει με τις ισορροπίες τις ενδονομαρχιακές, να κλείσει τις εκκρεμότητες και να προσπαθήσει να πάει παραπέρα. Αυτό δεν μας πάει, δεν μας βγάζει πουθενά, το βλέπουμε. Άρα η Κρήτη πρέπει να λειτουργήσει σαν ενιαία περιφέρεια για να υπάρξει και η αντίληψη πια και η γνώση, η επίγνωση, να νιώσουμε ότι αν είμαστε μια ενιαία περιφέρεια που ο κάθε τόπος επιμέρους εξαρτάται από τους υπόλοιπους. Οι πολλές Κρήτες να ενωθούν σε μία Κρήτη και οι ανισότητες που διακρίνουν σήμερα την πορεία του νησιού μέσα στο χρόνο και μέσα σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί χωρίς ή με εισαγωγικά, να νιώθει ότι το κάνει στην κλίμακα της περιφέρειας. Με νέες πολιτικές, με ένα συνεκτικό σχέδιο στο οποίο θα κουμπώνουν οι επιμέρους ενέργειες, οι πόροι που διατίθενται από ευρωπαϊκά ή από ελληνικά κονδύλια να μην διασπαθίζονται σε μεγάλο βαθμό, μοιραζόμενοι γύρω-γύρω και στηρίζοντας δράσεις και έργα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στο κοινό ενδιαφέρον και στην κοινή προσπάθεια για μια ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη. Για όλους αυτούς τους λόγους λέμε για την Κρήτη μας αλλιώς. Και επίσης, κύριε Σαχίνη, να αντιμετωπιστούν ακόμα οι τοπικισμοί, οι καθυστερήσεις, διάφορα βαρύδια και σε ένα μεγάλο βαθμό ένα νέο φαινόμενο που απλώνεται στην Κρήτη, που είναι βεβαίως η παραβατικότητα. Και αυτά, θα μου πείτε, είναι θέματα της περιφέρειας, όλα είναι θέματα της περιφέρειας. Και αυτά που έχει αποφασιστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, αλλά και σε αυτά που το κύρος που διαθέτει η περιφέρεια μπορεί να παρέμβει, να πάρει πρωτοβουλίες, να πιέσει ή να κάνει επιλογές οι οποίες επαιδευτικά προς την κοινωνία θα λειτουργήσουν. Κύριε Δανέλη, το γεγονός ότι απέναντί σας ο ένας εκ των συνυποψηφίων αντιπάλων είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης και μέχρι σήμερα τρεις φορές επιλέγεις για τη θέση αυτή. Άρα διεκδικεί την τέταρτη ουσιαστικά. Λέει κάτι σε εσάς? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, προφανώς είναι άνισος αγώνας όταν έχεις ένα καθεστώς που το καθεστώς όχι απαραίτητα με τα αρνητικά που το συνοδεύουν, αλλά μοιραία μαγαζιά υπάρχουν και λειτουργούν ερήμην της βούλησης του ίδιου του Περιφερειάρχη. Υπάρχει όμως μια εξάρτηση, υπάρχει ένα δίκτυο επιρροής πολύ μεγάλο και απλωμένο. Αυτά είναι γεγονότα, είναι μια πραγματικότητα. Απ' την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ο πολίτης θα πρέπει να προβληματίζεται και να σκεφτεί ότι αν δεν έχεις κάνει κάτι μέσα σε 13 χρόνια με αυτές τις συνθήκες, με διάθεση πόρων, χωρίς ουσιαστικά αντιστάσεις και αντιπαραθέσεις, γιατί ζητάς την ψήφο να τα κάνεις παρακάτω τα επόμενα χρόνια, τι θα είναι καλύτερο? Και ξέρετε, η δυναμική που απελευθερώνεται αν διαφοροποιηθούν έτσι, αν υπάρξει μια νέα προσπάθεια, αν υπάρξει μια νέα πρόταση στον ορίζοντα, νομίζω ότι αυτή η δυναμική απελευθερώνει και άλλες δυνάμεις και δημιουργεί προϋποθέσεις για άλλες ταχύτητες και άλλα επιτεύγματα. Το άλλο το οποίο θα πρέπει να σκεφτεί ο πολίτης, ανεξαρτήτως έτσι, αν υπάρχει η ισχύ αυτή του
καθεστώτος των 13 χρόνων. Είναι, βλέπουμε ότι οι παρεμβάσεις, οι πόροι που διατέθηκαν έφεραν μια προσθέμενη αξία, μας πήγαν κάπου αλλού, μας έλυσαν ποιοτικά ζητήματα. Η ανάπτυξη η οποία επιχειρείται είναι σχεδιασμένη ή είναι το αποτέλεσμα του τυχαίου που δεν πάει παραπέρα και που δείχνει ήδη τα αρνητικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε μια συνεχώς και πιο προβληματική κατάσταση που κοστίζει ακόμα και στην καθημερινή ποιότητα ζωής, αλλά προφανώς και στη σε βάθος χρόνου πορεία της οικονομίας και της ανάπτυξης στο νησί. Για όλους αυτούς τους λόγους, γιατί το μοντέλο αυτό, ό,τι ήταν να δώσει θετικό το έδωσε, από εδώ και μπρος είναι ένα βαρύδι συνολικότερα, νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, πρακτικές και λειτουργία. Αυτό που επήγει είναι, αφού διατυπώσουμε το όραμά μας για το νησί, να το υποστηρίξουμε με ένα συνεχτικό, πραγματικά όμως ουσιαστικό σχεδιασμό. Και ο σχεδιασμός αυτός επιβάλλει κανόνες στο παιχνίδι, επιβάλλει διαφάνεια και επιβάλλει βεβαίως το να μην υπάρχουν διακρίσεις και μην επιτρέπεται σε ισχυρά συμφέροντα να παραβαίνουν αυτούς τους σχεδιασμούς, είτε σε σχέση με τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων, είτε σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας ή την ένταξή τους στο περιβάλλον, είτε με οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με μια συλλογική προσπάθεια για ανάπτυξη. Θα επιστρέψω σε αυτό. Θέλω να μείνω λίγο στο πολιτικό πλαίσιο, γιατί οι περιφερειακές εκλογές, ακόμη και αν κάποιος ήθελε να το αποφύγει με αμιγώς στεγνά πολιτικά χαρακτηριστικά, τα έχουν πάρει από τις δηλώσεις πρώτης γραμμής πολιτικών. Φέρει πίνω ο Πρωθυπουργός, λέει κύριε Δανέλη, ότι θέλω την Κυριακή οι 13 περιφέρειες να επαναβεβαιώσουν το διπλό εκλογικό αποτέλεσμα Μαΐου-Ιουλίου, δηλαδή να βαφτούν, ναι, να βαφτούν μπλε. Χθες είχα εδώ τον περιφερειάρχη και νέο υποψήφιο, τον ρώτησα για ένα ζήτημα που μάλλον είναι σπαζοκεφαλιά. Ο μεν πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε ότι στηρίζει τον κύριο Αρναουτάκη στην περιφέρεια Κρήτης, ζητάει 13 μπλε περιφέρειες. Ο αρχηγός Λάσονος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε να καταψηφιστούν οι υποψήφοι που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Μας διευκρίνησε χθες ο κύριος Αρναουτάκης ότι ο στέλεχος που προέρχεται από το Πασό και το Κινάλ δεν το έχει κρυφό. Προφανώς και δεν εννοεί τον ίδιο. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι την Κυριακή με έναν τρόπο κάπως θα βαφτεί ο χάρτης από κάποιους. Είναι πολιτικές οι εκλογές στην περιφέρεια και εσείς που έχετε τη στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς απαντάτε? Ναι, κοιτάξτε, αυτό που είπατε το πρώτο είναι ότι ο πολιτικός χαρακτήρας είναι σαφές ότι υπάρχει στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, διότι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι το δεύτερο σε ισχύ, σε κύρος, σε δυνατότητες παρέμβασης, ο θεσμός εξουσίας μετά την κεντρική εξουσία, μετά την κυβέρνηση. Και γι' αυτό λειτουργεί και ως ένα, ή ζητείται να λειτουργήσει και στην περίπτωσή μας, ως ένα θεσμικό αντίβαρο από τους δημοκρατικούς πολίτες σε αυτή την παντοδυναμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, με μια αντιπολίτευση προοδευτική κατακαιρματισμένη, αδύναμη να λειτουργήσει ουσιαστικά προτείνοντας κάτι διαφορετικό ή ελέγχοντας την κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο η περιφέρεια Κρήτης έπρεπε να μείνει μακριά από την επιρροή και τη χειραγώγηση της κυβέρνησης σήμερα. Τώρα, η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, εμείς εκλάβαμε ότι είναι υποστήριξη, έμεση υποστήριξη σε εμάς. Γιατί έτσι διαβάζεται. Και βλέπετε ο κύριος Ανδρουλάκης, που και αυτός μασάει τα λόγια του, ενώ αυτό που είπε ισχύει για όλη την Ελλάδα, φαίνεται ότι δεν το εννοεί για την Κρήτη. Κατεξοχήν έπρεπε να το εννοεί, γιατί η μόνη περιφέρεια που δεν είχε βαφτεί μπλε μέσα στην ιστορία της αυτοδιοίκησης ήταν η Κρήτη. Και τώρα επιχειρείται αμαχητή να βαφτεί μπλε για να μην δοκιμαστεί στην κάλπη η Νέα Δημοκρατία τρεις μήνες μετά την παντοδύναμη εμφάνιση που έκανε και στην Κρήτη για πρώτη φορά. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε μονάχα αυτό που είπατε, είπε και με σαφέστερο τρόπο ότι εμείς στηρίζουμε τους περιφερειάρχες που θεωρούμε ότι μοιράζονται το όραμά μας και συνεργαζόμαστε με περιφερειάρχες, το είπε εξάλλου και η Νόδε Ηρακλείου στην ανακοίνωσή της μετά την επίσκεψη στον κύριο Αρναουτάκη, ότι εμείς μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα με τους περιφερειάρχες που στηρίζουμε. Και βεβαίως συνεργαζόμαστε με εκείνους, γιατί αποδέχονται τις κυβερνητικές επιλογές.
Είναι αυτό η απόλυτη χειραγώγηση της αυτοδιοίκησης, που αυτό συνεπάγεται και την άρνηση από πλευράς της αυτοδιοίκησης του βασικού χαρακτήρα της βασικής φιλοσοφίας. Δηλαδή να είναι δυνάμει σε συνεχή αντιπαράθεση και αμφισβήτηση της όποιας κεντρικής εξουσίας, της όποιας κυβέρνησης, ακόμα και αν η κυβέρνηση είναι φιλικά ειστάμενη προς την αυτοδιοίκηση. Άρα δεν σας... Για όλους αυτούς τους λόγους, ναι, παρακαλώ. Δεν σας καλύπτει λοιπόν η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι εγώ θέλω να εκλεγούν 13 περιφερειάρχες με τους οποίους θα συνεργάζομαι πάνω στην πολιτική την κεντρική της κυβέρνησης? Ναι, όχι, αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Ναι, ναι, αυτό λέω. Δεν σας καλύπτει αυτό. Έτσι είναι. Και αυτές τις αντιφάσεις και οι αντιφάσεις σε σχέση με τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι ασυνεπής, έτσι, εκεί που θα έπρεπε είναι πολύ πιο σαφής, που είναι η Κρήτη, η περιφέρεια της Κρήτης. Και υπάρχει το εξής ερώτημα, κύριε Σαχίνη, που δεν ξέρω πόσο προβληματίζει και τον κύριο Αρναουτάκη και τους συμβούλους του, τους υποψήφιους συμβούλους του. Αύριο στην περιφέρεια, όταν κληθεί η περιφέρεια να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και να σχεδιάσει συγκεκριμένες πολιτικές σε σχέση με ζητήματα που υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν να κάνουν με το εργασιακό, ας πούμε, που μας απασχόλησε πριν από μια εβδομάδα, έτσι, που είδαμε ένα από τα πιο σκληρά, έτσι, εργασιακά νομοσχέδια που ήρθαν προς ψήφιση ποτέ στη Βουλή, που αμφισβητεί βασικά κεκτημένα δικαιώματα και ουσιαστικά απορριθμίζει πλήρως το εργασιακό τοπίο. Εάν έρθουν κάποια κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με την παροχή, με τη δημόσια παροχή υπηρεσιών υγείας, με δεδομένο ότι η φιλοσοφία η οποία εξελίσσεται σε πράξη της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι να καταρρεύσει αυτό, προκειμένου να περάσουν οι παροχές υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Εάν έρθουν άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και την σχέση της περιφέρειας στα της εκπαίδευσης, που βεβαίως είναι επικουρική και υποστηρικτική, ή άλλα ζητήματα κεντρικών πολιτικών, εκεί πώς θα λειτουργήσει η παράταξη? Εκεί οι σύμβουλοι που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία έχουν τις ίδιες αρχές, τα ίδια οράματα, τις ίδιες αντιλήψεις πολιτικές με εκείνους που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ? Και εκεί τι θα πρετανεύσει όλα αυτά τα ζητήματα? Γιατί ξέρετε, είναι όχι μόνο επιθυμητές και δόκιμες, είναι όχι μόνο, μάλλον δεν είναι μονάχα δόκιμες και επιθυμητές, καλά λέω, αλλά είναι επιπεπλημένο να φροντίζουμε στην αυτοδιοίκηση τις μέγιστες δυνατές συναντήσεις, συνεννοήσεις, συνεργασίες για το κοινό καλό. Αλλά οι συνεννοήσεις και οι συνεργασίες μεταξύ παρατάξεων όπως και μεταξύ κομμάτων, για να είναι σταθερές και αποδοτικές και ουσιαστικές, θα πρέπει να στηρίζονται σε κοινές αξίες, σε κοινές απόψεις, σε κοινές αντιλήψεις, σε κοινή προσέγγιση πολιτική. Εάν δεν έχεις μια εκλεκτική πολιτική συγγένεια με ένα χώρο άλλο, πώς θα κάνεις ένα κοινό προγραμματικό λόγο και πώς θα υποστηρίξεις αυτό το κοινό προγραμματικό σου λόγο? Αυτά είναι ερωτήματα που δεν απαντώνται έτσι. Υπενήσεστε ότι ο Περιφερειάρχης, εφόσον επανεκλεγεί, γιατί κάλπη είναι, άδεια είναι, για κανένα δεν μπορούμε να προδικάσουμε, εφόσον επανεκλεγεί, κινδυνεύει να καταστεί όμοιρος μιας πλειοψηφίας περιφερειακών συμβούλων που πολιτικά θα ανήκει σε άλλο χώρο εν προκειμένου στη Νέα Δημοκρατία? Δεν είναι μέσα στα σενάρια που λογικοφανώς ο καθένας μπορεί να συνάγει. Είναι. Έτσι είναι. Και εκεί τι πριτανεύει και πώς πηγαίνει παρακάτω? Δηλαδή σε κρίσιμα θέματα τέτοια. Σε μια περίπτωση που κάποια... Να πάμε στο ενεργειακό, έτσι, που είναι και ένας τομέας με πολύ μεγάλη δυναμική και με πολλά προβλήματα και σε σχέση με την χωροθέτηση και σε σχέση με τις επιλογές και σε σχέση με το φόρτο που παρατηρείται, που είναι έξω από τις δυνατότητες και τις τεχνικές, και όχι του σήμερα, ακόμα και του αύριο. Εκεί με ποια κριτήρια θα πρετανεύσουν στην πλειοψηφία της περιφερειακής αρχής και πώς θα ενταχθούν οι διάφορες προτάσεις ή οι διάφορες αιτήσεις επενδύσεων, ας πούμε, πώς θα αντιμετωπιστούν? Θα ισχύει αυτό που λένε οι προοδευτικές δυνάμεις στην πράσινη μετάβαση, που είναι μια τεράστια υπόθεση? Στην πράσινη μετάβαση θα έχουν ρόλο και λόγο μονάχα οι 3, οι 4, οι 5 κορυφαίοι επιχειρηματίες στον τομέα της ενεργειακής οικονομίας, ή θα υπάρξει πρόβλεψη και χώρος για μια δημοκρατική προσέγγιση που βάζει μέσα τις ενεργειακές κοινότητες, που βάζει μέσα
τους μικρομεσαίους ή ακόμα και τα νοικοκυριά για ιδιόχρηση του ρεύματος που θα παράγουν, και άρα θα πρέπει να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι και στο χάρτη του διαμοιρασμού της ενεργειακής, του ενεργειακού παιχνιδιού. Μάλιστα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μας περιμένουν μπροστά, αλλά ξέρετε, αυτό το απλοϊκό έτσι και έως αφελές ότι εμείς είμαστε, καταφέρουμε να συνεννοηθούμε όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε καλύτερα, πάμε παρακάτω παιδιά, και αυτό στην πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να σπάς αυγά, διότι η κάθε σου επιλογή, η κάθε σου προτεραιότητα ενέχει επιλογή ακολουθίας και στήριξη συμφερόντων. Θέλω να κλείσουμε. Τα συμφέροντα όλων δεν είναι τα ίδια. Το κεφάλαιο το πολιτικό, ως εξής, σαφές αυτό που λέτε κύριε Δανέλη. Ως εξής θέλω να το κλείσουμε. Ήθιστε διαχρονικά, όλοι μιλάνε για αυτοδιοίκηση και για τον αποκεντρωτικό της χαρακτήρα, αλλά τελικώς έρχεται το ένα νομοθέτημα μετά το άλλο από την εκάστοτε κυβέρνηση, στην ουσία να κονιορτοποιεί κάθε έννοια αποκέντρωσης και να μετατρέπει τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, κακώς κάκιστα, σε ημάντα μεταβίβασης εξουσιών αρμοδιοτήτων ουχή πόρων του εκάστοτε κεντρικού συστήματος εξουσίας. Θέλω να θυμίσω ότι από το 1975 και μετά πάγια θέση των αυτοδιοικητικών ήταν αυτή η κατασυκοφαντημένη, κατά τη γνώμη μου, και το λέω από θέση αρχής και όχι με το ποιος κυβερνά, απλή αναλογική. Σήμερα πάμε σε θητείες πενταετής, όπου ο νικητής με 43-1 μπορεί από την πρώτη Κυριακή να βγει, και κυρίως από την πρώτη Κυριακή, άνω του 43-1, έχει τα 3/5 των συμβούλων. Πόσο αυτό δεν καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού και δεν μετατρέπει στο όνομα της κυβερνησιμότητας γνήσιους αυτοδιοικητικούς τομείς, όπως είναι και η περιφέρεια, σε απόλυτα ελεγχόμενους. Ακριβώς. Αυτό ενισχύει αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι δεν είναι δυνατόν η αυτοδιοίκηση να μην αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως δυνάμη και σε μόνιμη φάση αντιπαρατηθέμενη με την κεντρική εξουσία. Και ανάλογα με το ιδεολογικό στίγμα της κάθε κεντρικής εξουσίας, της κάθε κυβέρνησης, βλέπουμε να αυξομειώνονται αυτές οι παρεμβάσεις που βεβαίως ουσιαστικά καταπατούν το βασικό, το πρωτογενές στη δημοκρατία δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να αυτοδιατίθεται και να αυτορυθμίζονται. Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης πάει περίπατο. Είναι κενό γράμμα, και με το εκλογικό σύστημα βεβαίως παραμορφώνεται η λαϊκή βούληση, επιβάλλονται έτσι τεράστιες πλειοψηφίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη λαϊκή εντολή. Αυτά τα 3/5 του πρώτου συνδυασμού στο όνομα του να υπάρχει κυβερνησιμότητα στο Δήμο ή στην περιφέρεια ουσιαστικά στρεβλώνουν απόλυτα τη λειτουργία της δημοκρατίας και δημιουργούν όλα τα παρεπόμενα. Και σε συνδυασμό με την πενταετία που λέτε, προφανώς δημιουργούν τεράστια ζητήματα και μέσα σε διάρκεια χρόνου που διαμορφώνουν καταστάσεις. Και γι' αυτόν τον λόγο η αυτοδιοίκηση θα πρέπει με απόλυτη συνείδηση, και όλοι οι αυτοδιοικητικοί όσοι ομνίουμε στην αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας δυνάμει αντιπαρατηθέμενο στην κάθε εξουσία, ιδιαίτερα στις εξουσίες εκείνες και στα κόμματα και στις κυβερνήσεις όπως σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν κρύβουν το πρόσωπό τους, του συγκεντρωτισμού και της άμβλυνσης κάθε λαϊκής έκφρασης. Άρα κύριε Δανέλη, θα προσθέσω εδώ ότι άλλο ένα που και αυτό πέρασε έτσι απαρατήρητο και δεν είναι απλό, έχει βαθιά σκοπιμότητα πολιτική, είναι δείτε τον αριθμό των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό και κυρίως στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Το να θέλει ο Δήμος Ηρακλείου 380 υποψήφιους για όλες τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής, και δεν είναι τυχαίο. Έγινε με τον νόμο Βορύδη, την προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη, και σκοπό είχε να δυσκολέψει κάθε αυτόνομη, κάθε ανεξάρτητη κίνηση πολιτών που θέλει να κατέβει στην αυτοδιοίκηση σε κάποια περιοχή. Και να ενισχύσει το ρόλο των κομμάτων στην εξάρτηση των αυτοδιοικητικών σχημάτων. Ότι μόνο ισχυρά κόμματα μπορούν να διασφαλίσουν συμμετοχή τόσων ανθρώπων σε ψηφοδέλτια. Και βεβαίως να στηρίξει και τις παρούσες αρχές, που για αυτές είναι πάντα πιο εύκολο το παιχνίδι αυτό, οι περισσότερες των οποίων στην Ελλάδα ελέγχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
δεν είναι αθώες όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις, οι μεταρρυθμίσεις, ούτε στο εκλογικό σύστημα, ούτε βεβαίως στη διαφοροποίηση των σχέσεων της αυτοδιοίκησης με την κεντρική εξουσία. Και να προσθέσω και άλλο ένα που είναι εξόχως προβληματικό, ενώ ο πρώτος βαθμός με το δεύτερο θεσμικά είναι απολύτως ανεξάρτητοι και μη έχουσες σχέση εξουσίας η μία προς την άλλη, δεν είναι υπάλληλη η δημοτική αυτοδιοίκηση προς την περιφερειακή, όμως οι διαδικασίες που προβλέπονται και η εξάρτηση οικονομική που πολλές φορές επιβάλλεται δημιουργούν σχέσεις εξαρτήσεις γενικότερα. Και αυτό δεν είναι καλό παιχνίδι ούτε για τη δημοκρατία ούτε βεβαίως για την αυτοδιοίκηση. Τώρα, κύριε Δανέλη, νομίζω ότι το πολιτικό πλαίσιο το έχετε επισημάνει και το έχετε ξεκαθαρίσει από την πλευρά σας. Αντιλαμβάνομαι ότι ως παράταξη η Κρήτη μας αλλιώς είναι και μια παράταξη που πολιτικά στέκεται απέναντι στις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε εδώ. Απολύτως. Μα έχουμε άλλο πλαίσιο. Ωραία. Δεν το κρύβουμε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο πολιτικός κόσμος και εμείς. Και να πω ότι και η παράταξή μας, η Κρήτη μας αλλιώς, ναι, μεν υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν εξαρτάται όμως από αυτόν. Και γι' αυτό και στον προγραμματικό μας λόγο έχουμε διαφοροποίησεις από κεντρικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ή των επιλογών της κυβέρνησής του παλιότερα σε σχέση με κάποια συγκεκριμένα ζητήματα στην Κρήτη. Nice. Τώρα, το ερώτημα είναι, ποιοι είναι οι πέντε βασικοί, κατά τη γνώμη σας, άξονες που ως περιφερειακή παράταξη διεκδικείτε με την επιλογή στα πρόσωπά σας από τους πολίτες ψηφοφόρους, να τα δούμε αλλιώς. Ποια θα οριοθετούσατε ότι είναι τα απολύτως επίγουσα σημασίας για την Κρήτη? Ναι. Κοιτάξτε, η ατζέντα των καιρών και όπως είδαμε η κλιματική αλλαγή που αλλάζει τα πάντα και μας έχει φέρει σε μια νέα πραγματικότητα, επιβάλλει το να αναθεωρηθούν όλα τα έργα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία. Με πρώτα απ' όλα βεβαίως τη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό που έχει όλα αυτά τα χρόνια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, όπως ισχύει τα 13 τελευταία χρόνια, να μην πάμε πριν. Υπάρχουν τεράστια κενά και υπάρχει τεράστια απόσταση από αυτό που θα έπρεπε να γίνει ακόμα και από το 18-19 που είχαμε την εμπειρία των καταστροφικών φαινομένων στη Δυτική Κρήτη κυρίως, αλλά και εδώ που πνίγει κατά μάλια εξαιτίας ουσιαστικά δημιουργίας κατασκευής έργων μεγάλων ή μεγάλων στην κλίμακα της ανυπαρξίας, χωρίς να συνοδεύονται από βασικά σύνοδα έργα όπως είναι η διαχείριση των ομβρίων και η απορροή των υδάτων από το ΒΑΚ. Και ενώ έχουμε αυτή την εμπειρία και ενώ διατέθηκαν πόροι από την κεντρική κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνο τον καιρό των καταστροφών, δηλαδή αρχές 19, αλλά και μετέπειτα, αυτοί οι πόροι δεν έπιασαν τόπο, δεν μπήγαν στην παραγωγή των έργων που έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί, έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί. Εάν κάνει τα ίδια φαινόμενα, ας πούμε, όμοιγέννη το μεθαύριο, στα Μάλια που είμαι τώρα εδώ κοντά, δεν έχει γίνει κάτι, οπότε τα Μάλια θα ξαναβρεθούν στην ίδια κατάσταση. Να πνίγονται από τα νερά, τα όμβρια που δεν παροχετεύονται όπως θα έπρεπε από το ΒΟΑΚ, που είναι νότια των Μαλίων. Όλα αυτά επιβάλλουν άλλους ρυθμούς. Και η παραγωγή έργων μικρών ή μεγάλων στην Κρήτη είναι προβληματικότητα. Και αυτό σημαίνει πολλές φορές και την αδυναμία του να υλοποιηθούν αυτά τα έργα που έχουν δρομολογηθεί και που έχουν εξευρεθεί πόροι, γιατί η καθυστέρηση εκτινάζει το κόστος στον αέρα, οπότε τα κάνει και απαγορευτικά. Ένα άλλο ζήτημα που για μας είναι θέμα προτεραιότητας, αφού μιλάμε για τη μετάβασή μας σε ένα σχεδιασμένο για να είναι βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, θα πρέπει να γίνουν μελέτες, όχι μονάχα οι γενικές στρατηγικές μελέτες που θα χωροθετούν τις διάφορες δράσεις και θα τηρούνται αυτή τη φορά, γιατί και τώρα υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες δεν τηρούνται με τρόπο αδιαφανή και άνισο για επιμέρους προτάσεις επενδύσεων, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να αλλάξει. Αλλά επίσης θα πρέπει να υιοθετήσουμε και άλλη αντίληψη, και αν μιλάμε για σχεδιασμένη ανάπτυξη, για βιωσιμότητα, ένας νέος όρος πρέπει να μπει στη ζωή μας, που είναι η φέρουσα ικανότητα. Εάν δεν έχεις μια στρατηγική μελέτη φέρουσας ικανότητας, που δυστυχώς δεν έχουμε, δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη. Διότι δεν ξέρεις τι χωράει, πόσο χωράει και πόσο συνδυάζεται με τις άλλες αναπτυξιακές σου δραστηριότητες. Και βεβαίως, για να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να διαχειριστούμε το υδάτινο δυναμικό της Κρήτης ενιαία,
κάτι που στη ρητορική το λέει και η σημερινή περιφερειακή αρχή, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα, ενώ υπάρχει ήδη από το 18 ένα master plan από που είχε ο ΕΚ τότε εκπονήσει, το οποίο έβαζε προτεραιότητες και ιεραρχούσε τις παρεμβάσεις για τη διαχείριση, την ενιαία διαχείριση του υδάτινου δυναμικού. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα διάθεσης και επάρκειας υδάτων και για την άρδευση και για την ίδρυυση. Άρα είναι ζητήματα προτεραιότητας. Η Μεσαρά σε λίγο θα πάψει να παράγει, διότι αντλεί πια από τα 200-250 μέτρα βάθους, αντλεί θαλασσινό και όχι φάλμηρο νερό. Είναι ένα έγκλημα. Έτσι, έγκλημα και στην φύση και βεβαίως έγκλημα και στην παραγωγική δραστηριότητα. Άρα η εκτροπή του πλατή, όχι η εκτροπή, ο εμπλουτισμός μάλλον του φράγματος από τον πλατή ποταμό είναι εκ των όνου κάνευ για σας. Μα δεν υπάρχουν τα φράγματα. Και η φανερωμένη και η πλακιώτησα είναι φαντάσματα. Εγώ αυτό θέλω λίγο να μείνω εδώ. Θέλω να μείνω. Όλα αυτά. Κύριε Δανέλη, επιτρέψτε μου λίγο να μείνω. Παρακαλώ, γιατί παρακαλώ. Βλέπω από υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους με το που έγινε γνωστό ότι θα ηγηθείτε μιας παράταξης. Η μορφή που σας απευθύνουν, και εδώ σηκώνει κουβέντα, είναι μα ποιος θα είναι επικεφαλής, ο αρνητής του φράγματος που έδωσε ζωή στην Κρήτη, τον Αποσελέμη. Αλλά την ίδια ώρα αμφιβάλλω αν έχουν πάει στον Αποσελέμη να δουν την κατάσταση και αμφιβάλλω αν έχουν αντίληψη του πώς θα πρέπει περαιτέρω να ενισχυθεί το υδάτινο δυναμικό του νησιού. Κύριε Σαχίνη, έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν πάει κανείς, θα κλαίει στον Αποσελέμη. Φαίνονται και τα θεμέλια του πιο χαμηλού κομματιού, έτσι, του Σφεντιλιού, που έχει αποκαλυφθεί απόλυτα όσο ποτέ. Που δείχνει τι? Δείχνει ότι δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι αρμόδιοι επιστήμονες, που στο σύνολό τους οι υδρογεολόγοι έλεγαν ότι τα νερά αυτά δεν πρέπει να τα υπολογίζεται, γιατί δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να μαζευτούν. Θα μαζεύονται κάθε 2-3 χρόνια, αλλά δεν θα υπάρχει αυτή η δυναμικότητα στο υδάτινο δυναμικό που υπολογίζεται ότι θα καταλήγει στο φράγμα, τη χωρητικότητα των 28 εκατομμυρίων κυβικών νερού, διότι δεν μπορούν να μαζευτούν από τις γύρω διαθέσιμες πηγές, ώστε να επιτελέσει ένα έργο εξαιρετικά ενισχυτικό, αλλά που δεν θα λύνει το πρόβλημα της ίδρυυσης των βορείων παραλίων. Και ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα του Αποσελέμη είναι ότι καθυστέρησε. Έχουν περάσει τώρα πόσα χρόνια, έτσι, πάμε σε μια 20ετία από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση. Και τα 20 χρόνια αδράνειας μας απομάκρυναν από τη λύση του προβλήματος. Μπορεί ο Αποσελέμης να συνέβαλε και να βοήθησε τη διάθεση νερού, πόσιμου νερού, σε μια περιοχή που έχει μεγάλες απαιτήσεις, από Ηράκλειο μέχρι Άγιο, αλλά ούτε το πρόβλημα έλυσε και καθυστέρησε την επίλυση του προβλήματος, ούτε εάν δεις το κόστος όφελος ήταν αυτό το έργο ωφέλιμο και σκόπιμο να γίνει. Την ίδια στιγμή, κύριε Σαχίνη, που τώρα πια πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση, και αν εμείς έχουμε την ευθύνη ψήφου, της πλειοψηφίας των Κρητών πολιτών, ένα από τα πρώτα ζητήματα θα είναι βεβαίως να μελετήσουμε την αξιοποίηση μαζί με το υπόλοιπο υδάτινο δυναμικό της Κρήτης των νερών του ορεινού όγκου του Ψιλορίτη, που μέσω του Αλμερού χάνεται κάθε χρόνο, έτσι, εκβάλλοντας τη θάλασσα 250 εκατομμυρίων κυβικών νερού. Ξαναλέω τον αριθμό, είναι 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ύδατος, το οποίο είναι υφάλμηρο. Άρα πολύ εύκολα θα γίνει και πόσιμο και βεβαίως θα πάει και προς άρδευση. Εκεί είναι η λύση του προβλήματος, μαζί με όλες τις υπόλοιπες πηγές που είναι διατιθέμενες σε όλο το νησί, που είναι αρκετά σημαντικές πολλές από αυτές, αρκεί να γίνουν τα φράγματα, τα μικρά φράγματα, οι μικρές παρεμβάσεις που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το υδάτινο δυναμικό. Μόνο με ανοιχτούς ορίζοντες πια και μακριά από ιδεολειψίες και υπερβαίνοντας τοπικά ή μη τοπικά, μικρά ή μεγαλύτερα συμφέροντα. Εάν δεν ανοίξουμε αυτά τα μέτωπα, τότε ο εφιάλτης της λειψιδρίας θα είναι πολύ πιο έντονος και όσο και η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το κλίμα στην Κρήτη. Θέλω, κλείνοντας, να σας ρωτήσω, δεν πάντα πούμε όλα σήμερα, αλλά υπάρχει βόρειος οδικός άξονας, νέο διεθνές αεροδρόμιο και υφιστάμενο όταν σταματήσει να λειτουργεί αεροδρόμιο. Εδώ, τι λέτε? Ναι. Ο ΒΟΑΚ επίσης είναι ένα έργο, έτσι, μέσα σε μια ιδεατή πραγματικότητα. Νιώσιμου και γέρασα, όπως πάρα πολλοί από εμάς, ΒΟΑΚ δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει δυστυχώς ούτε σε σχεδιαστικό επίπεδο. Υπάρχουν τα τμήματα, έτσι, των δύο άκρων, Χανιά
Κίθαμος, Παχιά Άμμος, Σιτία, που δεν ξέρουμε έτσι καν τις χαράξεις, από πού θα περάσουν, ή ο δρόμος δεν μπορεί να ξεκινήσει το πρώτο βήμα, που είναι βεβαίως οι απαλωτριώσεις. Είμαστε πολύ μακριά από την όποια έτσι υλοποίηση, ακόμα και οραματική. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι τραγικό. Είναι ανάξιο της Κρήτης, μιας περιφέρειας με αυτά τα χαρακτηριστικά, με αυτή τη δυναμική και με αυτές τις ανάγκες μετακίνησης προσώπων που συνεχώς αυξάνονται και βεβαίως των προϊόντων που πρέπει να μεταφερθούν. Και εδώ οι ευθύνες βεβαίως δεν είναι μόνο της περιφέρειας, είναι διαχρονικές, αλλά η περιφέρεια έχει πολύ μεγάλες ευθύνες, γιατί αν δεν συντονίσει, αν δεν πιέσει, αν δεν πάρει πρωτοβουλίες και αν δεν μεθοδεύσει διαδικασίες που θα οδηγήσουν πόρους προς τα εκεί, διασφαλίζοντάς τους, δεν πρόκειται ποτέ αυτό το έργο να γίνει. Και όσο περνάει ο χρόνος, γίνεται και πιο απαγορευτικό από τα κόστη τα οποία εκτοξεύονται. Το αεροδρόμιο τώρα του Καστελίου. Το αεροδρόμιο του Καστελίου πρέπει να ολοκληρωθεί ανεξάρτητα από τη δική μου αντίληψη για το αν ήταν σκόπιμο και αν είναι βιώσιμο. Αυτό θα φανεί και στον χρόνο. Και η σύνδεσή του, που είναι το βασικό συνοδό έργο, η σύνδεσή του και με το ΒΑΚ στο ύψος Χερσονήσου, αλλά και η σύνδεσή του με άλλες περιοχές και στο νότο, πολύ ζωντανές και τουριστικά, αλλά και στο βορρά προς Ανατολάς, είναι ένα ζητούμενο που και αυτό δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχει σε σχεδιασμούς και αν υπάρχει έτσι ως ακόμα ιδέα. Αυτό κάνει πολλαπλά προβληματικά όλα αυτά και αυτό θα το είχαμε αποφύγει, κύριε Σαχίνη, αν ακολουθούσαμε τον απόλυτο ορθολογισμό που λέει ότι ένα νησί με τα χαρακτηριστικά της Κρήτης και τη δυναμική της Κρήτης δεν έχει την πολυτέλεια να μην έχει από πολύ νωρίς ένα συνολικότερο σχεδιασμό, ένα συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό με όρους βιωσιμότητας. Θα κούμπονε και θα ιεραρχούσε τις όποιες παρεμβάσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες. Εδώ τρέχουμε πίσω από το τυχαίο. Έτυχε να σπρωχτούν για διάφορες διαδικασίες, για διάφορους λόγους οι διαδικασίες για το αεροδρόμιο, τρέχει το αεροδρόμιο. Έτυχε να υπάρχουν συνθήκες ή να μην υπάρχουν για κάποια κομμάτια του ΒΑΚ, στείνονται αυτά τα κομμάτια του ΒΑΚ και μένουν ασύνθετα ή όταν κατασκευάζονται είναι πολύ μακριά από τις απαιτήσεις των καιρών, γιατί οι προδιαγραφές έχουν ξεπεραστεί από τις ανάγκες της ζωής. Έτσι, με αυτούς τους τρόπους, έτσι φαίνεται ότι πάμε σε μια βαθμία αλλά κλιμακούμενη γρήγορα παρακμή. Και αυτό δεν μας αξίζει. Και δεν αξίζει και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες. Με μία κουβέντα, κύριε Δανέλη, στο υφιστάμενο αεροδρόμιο, όταν πάψει να λειτουργεί, κατά τη γνώμη σας, ποιος πρέπει να σφραγίσει τις εξελίξεις? Αυτό είναι ένα από τα πολύ αρνητικά και προβληματικά επακόλουθα του τρόπου με τον οποίο το Καστέλι στήθηκε και πώς το λένε, κατασκευάζεται. Αποτελεί πρίκα. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου αποτελεί πρίκα σε αυτόν που κατασκευάζει και σε αυτόν που θα λειτουργήσει αύριο το αεροδρόμιο του Καστελίου. Βεβαίως αυτό δεν είναι προς το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Μια τέτοια περιοχή, μια τέτοια ζώνη δίπλα στο Ηράκλειο προφανώς θα έπρεπε να τύχει άλλης αξιοποίησης, πραγματικής αξιοποίησης και όχι να παραδοθεί προς την εκμετάλλευση μεγάλων και ιδιαίτερων συμφερόντων. Καταρχάς υπάρχει μια πρόταση γενική του Δήμου Ηρακλείου που δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς, αλλά το ζήτημα είναι πολύ πιο περίπλοκο και πολύ πιο προβληματικό στην επίλυσή του. Προφανώς η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού με τους Δήμους, με το Δήμο Ηρακλείου σε πρώτο πλάνο, θα πρέπει να συνεννοηθούν ακόμα πιο στενά και να εντείνουν τις πιέσεις και τις αντιδράσεις σε σχέση με το άδειλο μέλλον, άδειλο αλλά γνωστό μέλλον του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και της γύρω περιοχής όταν απομακρυνθεί από εκεί το αεροδρόμιο. Κύριε Δανέλη, εν κατακλείδη, αν σας ρωτήσει κάποιος γιατί αυτή την Κυριακή λοιπόν να επιλέξω το ψηφοδέλτιο «Η Κρήτη μας αλλιώς» με το Σπύρο Δανέλη επικεφαλής και να μην πάω, να το πω έτσι, στην πεπατημένη και την ασφάλεια τριών θητιών του κυρίου Αρναουτάκη ή κάτι διαφορετικό με τα άλλα δύο ψηφοδέλτια, με του κυρίου Μαρινάκη της Λαϊκής Συσπήρωσης ή το τέταρτο ψηφοδέλτιο, τι θα το απαντήσετε? Θα το απαντούσα με βάση αυτά που έτσι τρέξαμε πριν από λίγο τηλεγραφικά και σε τίτλους, για να αποκτήσει η Κρήτη πια ένα σχεδιασμό, ένα συντονισμό, ένα σχεδιασμό μιας βιώσιμης ανάπτυξης
που έχει μέλλον και προοπτική και μας διασφαλίζει μια άλλη ποιότητα ζωής σε εμάς και τους επισκέπτες μας. Αφενός αυτό και αφετέρου για να υπάρξει και μια άλλη προσέγγιση στην λειτουργία της αυτοδιοικητικής αρχής που πρέπει να διασφαλιστεί μια δημοκρατική λειτουργία με διαφάνεια, με απόλυτη διαφάνεια σε όλα, όχι μονάχα στη διάθεση πόρων αλλά κατεξοχήν εκεί και βεβαίως με τη διασφάλιση της συμμετοχικότητας των πολιτών για να νιώσουν ότι είναι κάτι που τους αφορά και παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων τις οποίες θα κληθούν και ήδη να υλοποιήσουν. Για να αλλάξει δηλαδή συνολικά η αντίληψη, η ιδέα της ανάπτυξης και βεβαίως η λειτουργία της κοινωνίας σε σχέση με τα κέντρα τα οποία λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις όπως είναι η περιφέρεια. Καλή συνέχεια κύριε Δανέλη, στο λίγο που απομένει του προεκλογικού. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Σπύρος Δανέλης λοιπόν, επικεφαλής του συνδυασμού για την περιφέρεια Κρήτης, η Κρήτη μας αλλιώς.